Έτσι κύριε αγοραστέ, έκπληξη. Κάθισα και μέτρησα τα μηνύματα που έχω πάρει από χθες το βράδυ, όταν λέω βράδυ μετά τις 12, μέχρι πριν από μία ώρα περίπου. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. 614 μηνύματα. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Και απάντησα σε όλους. Με ένα... Σας ευχαριστώ πολύ. Έλα φίλε μου. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εγώ από τότε που έγινε αυτό με τον κορονοϊό και μπήκαμε σε καραντίνα και σταματήσαμε τα πρωταθλήματα και όλα. Ναι. Έχω σταματήσει να παρακολουθώ τι γίνεται. Δεν διαβάζω site, δεν ακούω ραδιόφωνο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Οπότε έτσι δύο ερωτησούλες για το update. Ολυμπιακός πρωταθλητής. Βέβαια. Θα γίνουν τα play-off ή... Η Super League αποφάσισε να γίνει, περιμένουν το πράσινο φως από την κυβέρνηση. Οπότε πάμε κανονικά για play-off, ναι. Τον Ολυμπιακό το άλλο σώματο, 6 του μηνός. Με τον Ολυμπιακό 14 πόντους μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Και 15 στην Ισοβαθμία. Ωραία, τελειωμένη υπόθεση, δηλαδή δεν έχει υπάρχει. Για εκεί πάει. 45 πράγματα Ολυμπιακός. Το μόνο ενδιαφέρον είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ με την αφαίρεση βαθμών είναι ένα βαθμό μόνο μπροστά από την ΑΕΚ, και το Πανατιολικός Ξάνθη. Που ο Πανατιολικός Ξάνθη μετά την αφαίρεση 12 πόντων είναι ένα βαθμό μπροστά από τον Πανατιολικό. Α, και με τον Πανατιολικό τι έγινε εκεί πέρα που είναι έτοιμος να πέσει κατηγορία, δεν αλλά ψήφισε να μην φάει την τιμωρία η Ξάνθη. Ο Πανατολικός δεν είναι τίποτα να παίξει κατηγορία. Ο Πανατολικός θα παίξει μπαράζ. Αχα, θα παίξει μπαράζ. Όχι μπαράζ, συγγνώμη, play out. Συγγνώμη, play out. Play out, εντάξει, είναι υποβασμό. Οπότε ο Ολυμπιακός 45 προαθλήματα, Χαρά, Μπράβο, συγχαρητήρια. Πραγματικά, επειδή είμαι Ολυμπιακός, χαίρομαι πάρα πολύ. Πόσο τεράστια είναι αυτή η ομάδα, ρε Γιώργο. Πόσο τεράστια. 45 προαθλήματα. Μισό αιώνα. Μισό αιώνα προαθλητή. Απίστευτο. Πώς θα είναι αυτό το πράγμα, αν νιώθεις έτσι τόσο... Δικτατορία, Είναι αυτοκρατορία, Γιώργο, όπως το... Δικτατορία. Τι είναι αυτά που λες, αποκλείεται το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ πραγματικά σαν Ολυμπιακός, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού και σαν οπαδός, νιώθω τεράστια υπερηφάνεια και χαρά για αυτήν την ομάδα, για τα τρίκια πρωταθλήματα, τα 45 που έχουμε σηκώσει, ειδικά του φετινό, θα μπορούσα να πω ότι μετράει για δύο, δεδομένου το ότι η διαιτησία ήταν κόντρα. Γιατί δεν είσαι δίκαιος. Φυσικά το φετινό είναι πέρα για πέρα άξιο, καλύτερη ομάδα είχε. Αλλά όταν λες 45 προβλήματα, όλα δίκαια. Ναι, όλα δίκαια. Όλα δίκαια. Και το φετινό είναι υπεράξιο, δεν απλά. Και όλα τα άλλα δίκαια. Και όλα τα άλλα δίκαια. Γιατί τα έβαλες απέναντι σε όλους και σε όλα. Ναι, αλλά όλα τα άλλα δίκαια άλλο. Άκου να μιλήσουμε λίγο για το φετινό. Ακόμα και εσύ έλεγες ότι. Α, μην μιλάει για το φετινό, αγόρι μου. Είπες όλα τα πρωταθλήματα που πήραμε ήταν δίκαια, έτσι δεν είπες. Και εγώ ρωτάω, όλα δίκαια. Αυτή είναι η γνώμη μου, ναι, όλα δίκαια ήταν. Ωραία, σεβαστή η γνώμη σου. Όλα δίκαια. Ευχαριστώ πολύ, Δεν το πιστεύεις. Είναι η γνώμη σου αυτή, τι να πιστέψω. Δεν θα σε μα πιστέψω. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Το περσινό του ΠΑΟΚ ήταν δίκαιο. Άστο, μην πάμε εκεί. Μην πάμε εκεί. Τι τραγικό. Ήταν άδικο το περσινό του ΠΑΟΚ. Ήταν δίκαιο. Ήταν άδικο. Βέβαια ήταν άδικο. Μάλιστα. Μα άμα ήταν δίκαιο, γιατί πάει να πέσει κατηγορία. Δεν μου λες, πέρυσι ποιος είχε καλύτερη ομάδα, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Πέρυσι. Ναι. Μάλιστα. Και με αγώνες οι οποίες έπαιζε μπάλα με αντιπάλους, έτσι, όχι με φιλικούς αγώνες που έπαιζε βαθμούς, έτσι. Αν ήταν δίκαιο το περσινό του ΠΑΟΚ, γιατί πάει να πέσει κατηγορία. Άλλη ερώτηση αυτή απλή. Τότε να το πάρει ο Ολυμπιακός και το περσινό, Εννοείται πρέπει να το πάρει. Πρέπει να πάμε 46 πέτος. Δηλαδή τα 45. Όχι. Δεν θα πάρει 46. Θα πάρει με νομοθετικό διάταγμα από το 59 που έχει γίνει η Α Αθηνική μέχρι σήμερα όλα. Να μην τα βρει κανένα, όλα. Και μετά να γίνει νέο νομοθετικό διάταγμα, να πάρει και όλα τα Champions League και όλα τα Europa. Σε σένα, να φύγουν από του Έγινε, για χαρά. Ναι. Έλα, για χαρά. Έλα. Γεια σου αγαπητέ φίλε Γιώργο. Καλώς τον Κυριακό. Καλησπέριζω το ραδιοφωνικό μου παπά. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και αγάπη. Σε ευχαριστώ Κυριακό, να είσαι καλά. Να σου δώσω και μια δυσάρεστη είδηση και μια ευχάριστη. Για λέγε.
Η δυσάρεστη είδηση είναι ότι μου πήραν την εκπομπή μέσα από τα χέρια τη διαδικτυακή χωρίς να ενημερώσω, χωρίς να με ενημερώσουν. Μάλιστα. Ενώ είχα ετοιμάσει κίνηση, κείμενο κλπ. Ενώ περίμενα το πρόγραμμα να βγω αέρα, να το κατεβάσω το πρόγραμμα για να βγω αέρα και το, ναι, ναι, να συνδεθώ. Μου πήραν το, την εκπομπή μέσα από τα χέρια, αλλά δεν βαριέσαι να βρεθεί κάτι καλύτερο. Κάθε πολύ καλό. Χαίρομαι που παρέμβαινω στην πρώτη ακροματικότητα στην Ελλάδα εκπομπή. Γι' αυτό. Για πες και τι με ευχαριστήσεις. Γι' αυτό μου αρκεί. Η ευχάριστη είδηση ότι ξεκινάω προπονήσεις μετά. Άντε, μπράβο. Μετά τις 10 Ιουνίου, Θεού θέλοντος και παθολόγων επιτρέποντος. Κυριακό, χαλάρα να ξεκινήσεις. Μη σε πιάσει αμόκ. Δεν είναι το θέμα μην πιάσει αμόκ. Το θέμα είναι να μην πιάσει αμόκ την προπονήτριά μου. Εντάξει μου, θα καταλάβει, ξέρει. Δεν είναι άσχετη. Καλά, αν είναι καραγκούριε σαν την περσινή που είχαμε. Ναι. Ενδεικτικά θα σου πω, μια μέρα αντί να ξέρει εκείνο το πρόγραμμα, ρώτα και δέντε. Μάλιστα. Τι άσκηση έχουμε. Χρήσα και πάλι χρήσα, τέλος πάντων. Τη θεωρώ από το Μουρίνιο του ειδικού αθλητισμού. Να δώσω και δύο ειδήσεις σχετικά με τη λήψη. Ναι. Βρέθηκε παίκτης της Λειψίας, βρέθηκε θετικός του κορονοϊού. Με κορονοϊό, ναι. Και υπήρχε ένα ενδιαφέρον της Ζίντερ για το Βέρντερ. Το Σεντερφόρ. Δεν ξέρω αν είχες ακουστά. Το Βέρντερ θες να πεις. Βέρντερ. Το σύνδεφό δεν λες. Ναι. Μια τουλάπα μωρέ, ένας γορίλας, ένας ψηλός. Βέρνερ, πώς λέγεται. Βέμπερ. Εμένα, καλά οι Αλβανοί γιατί τον λένε Βέρνερ. Α, δεν ξέρω. Καλά, τα σκοτώνουν τα πτώματα. Πάγωσε αυτό, έμεινε στην κεράτηση. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Βέβαια, εκεί που έχει καταντήσει μάλλον για τρίτο τέταρτο της κατηγορίας παίκτης, αφού κατάντησε να ψωνίζει. Ο συγκεκριμένος που εννοώ εγώ θέλει να πάει στη Λίβερπουλ, λόγω Κλοπ. Α, να σου πω, καλύτερα θα του ταιριάζει η Λίβερπουλ, ξέρει και καλύτερα τα γερμανικά. Ναι. Η άλλη είδηση ποια είναι? Η άλλη είδηση είναι ότι τώρα που ανοίξαν οι καφετέριες, θα σου προτείνω ένα καφεδάκι, φίλε. Για λέγει. Όποτε είσαι διαθέσιμος, υπάρχει ένα μπουκατζετζίδικο εδώ πάνω στη Θησαίος, 3 λεπτά από το σπίτι. Το δικό μου σε περιμένω. Όταν λες Θησαίος εννοείς στην Καλυθέα. Ναι. Το Σαντέλερ. Όχι, το φίλο. Άλλο, ναι, εντάξει. Γιατί το Σαντέλερ είναι στη Θησαίος. Δίπλα από το Γρηγόρη μου, ρε. Ναι. Έγινε ρε Κυριακού. Έχει ανοίξει ένα καινούριο. Να αφήσω το τηλέφωνο στην κοπελιά. Άπισε το. Μην με αποσυνδέσεις, θα τα αφήσω στην κοπελιά στο τηλέφωνο. Όχι, κλείσε γιατί υπάρχει άλλος και ξαναπάρε. Κλείσε και ξαναπάρε την κοπελιά, σε περιμένει. Να είσαι καλά, γεια σου. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο και χρόνια πολλά. Έλα, πολλά. Πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δε. Επειδή σήμερα δεν έχει παρίζα, θα γίνω λίγο πιο τολμηρός. Γεια, λέγε. Θυμάσαι κάποτε που έγραψα για αυτό το κέντρο μήμας Ματάμ τη Σότη, κυρία Γιάννα Κελοπούλου. Ναι, έχω πει και εγώ κάποια πράγματα. Είδες τι ανέβασε για τον Καραϊσκάκη. Το είδα, το είδα. Αυτή έπρεπε να είχε βγει από χθες. Η επαναστάση δεν γίνεται ποτέ από κάτω. Από κάτω προς τα πάνω και δεν γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Ο Καραϊσκάκη μπορεί να είναι αυτής, να ήταν όπως το πες.
να πούν αύριο να έκανε. Αλλά δεν φοράει ούτε Λουί Μπουτόν, ούτε Αρτίζ Ιταλιάνη, και ούτε μεγάλε μύτε δεν ήταν αυτή την ελίτ. Όλοι αυτοί και ο άλλο πάλι ο Τατσόπουλο, καλά περνάγαμε τη τρούλα από το Βοδροκάνα, το Σκάι, η ολόκληρη ιστορία με τον Τατσόπουλο. Έδειξε το ρεπορτάζ ότι περνάγαμε καλά με τους Τούρκους, ήταν σχολεία, ταμιά, νοσοκομεία. Γιατί δεν αμφιεπελευθερωθήκαμε. Και ρε Μπούση, Ροζάκη, όλοι αυτοί πρέπει να τους πάρουμε με τις πέτρες. Αλλά φταίει ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, έπρεπε να την διώξει από χθες την κυρία αυτή που πουλάει. Και ο Τρίμανας Τούρκος, το 1974, η οικογένειά της, ο κύριος Αγγελό που πουλάει πετρέλα, που να μας πάρουν τη μισή Κύπρο μας. Τροπή ρε Γιώργο. Τροπή, αυτή η Ελλάδα δεν απελευθερωθεί ποτέ πια. Αυτή μα κυβέρνα ντρόπι, τίποτα άλλο, αν του τα λέω. Για καλά, για καλά. Έλα! Γεια σου Γιώργο. Γεια. Πολύχρονος, να σε χαιρόμαστε. Σε ευχαριστώ Γιάννης πολύ. Από Κερατσίνο Ολυμπιακός και ο παδός του Γκουαρδιόλα. Ο παδός του Γκουαρδιόλα. Και με αφορμή την κουβέντα που είχες με τον Σύγαυρο πριν, ναι, για το κατά πόσο είναι ναι, δίκαια. Ναι. Θα θυμίσω ένα περιστατικό που είμαστε και δύο παρόντες. Για λέγει. 1997, ναι. Γενάρης ή Φλεβάρης. Ναι. Έχεις έρθει στο καφενείο του Κοντέα στα Ταμπούρια. Στο Κερατσίνι να κάνεις εκπομπή. Κερατσίνι ήταν ή... Κερατσίνι, είμαι κερατσινιώτης. Ήμουν παρόν. Ναι. Ναι, 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 θυμήθηκα, ναι, ναι. Το κλίμα φόλα εις βάρος. Θα τον πλακώσουμε, θα τον κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων, ναι, ξεκινάς την εκπομπή, δεν μας τίποτα. Ανεβαίνει ένας πιτσιρίκος, Ολυμπιακός εννοείται, και αρχίζει και λέει, πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα και νομίζω λέει ότι έχουμε τέτοια ομάδα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και λες και εσύ ποιο το παρμένο γίνεται της κακομοίρας. Γιούχα, μπινελίκι, κακό. Παρόλα αυτά καταλάβαμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που ότι και να γίνεται μασάει. Αυτό που να πει θα το πει. Αυτό είναι ο Γιώργος Γεωργίου. Και βέβαια η κουβέντα είναι η εξής. Εσύ τα πιστεύεις γιατί κάποια πράγματα ξέρεις. Γιατί έτσι νομίζεις, γιατί αυτή είναι η κρίση σου. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, γουστάρουμε να σε ακούμε. Εσύ, ας πούμε, για κάποια πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, επειδή ξέρεις παρασκήνιο, νιώθεις ότι ευνοήθηκε. Βεβαίως. Εγώ θα σου πω το εξής. Ας το περσινό πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Το προπέρσινο της ΑΕΚ θεωρείς ότι ήταν δίκαιο? Επειδή εγώ βάζω το να πάρει κάποια ομάδα πρωτάθλημα πάντα με την αγωνιστική της αξία, ναι, η ΑΕΚ πρόπερση είχε καλή ομάδα. Ναι, πρόσεξε. Έτσι. Ήταν σταθερή, γιατί λένε πολλοί εξής, ήταν πιο σταθερή. Ναι, υπάρχει περίπτωση να είσαι σταθερός όμως στη μετριότητα. Ήταν μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, αν θυμάσαι. Ναι, πρόσεξε όμως. Στα δύο παιχνίδια που έπαιξε με τον Ολυμπιακό σου λέω τα άλλα. Ναι. Ευνοήθηκε 70-30 εναντί του Ολυμπιακού. Που στη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη. Βεβαίως και στο Καραϊσκάκη και στο Ολυμπιακό Στάδιο και με τη φωτοβολή, με το δακρυγόνο που σταμάτησε. Ναι, αλλά Καραϊσκάκη δεν θυμάμαι, έχανε και μετά. Ήταν το γκολ που βάλανε, που ήταν ο Μποτία, ήταν όχι επιθετικό φάουλ, δεν ξέρω και εγώ. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Ναι. Από εκείνο το παιχνίδι πήρε την ανοβόλτα, σύν του γεγονότος με τον Γκαρσία, τον προπονητή εκεί του Ολυμπιακού που φάγε το ρολό. Έτσι. Καλά, αυτά είναι εγκλήματα του Πάκου. Και εσύ την πλακία που έκανε Σαββίδη. Ακριβώς. Θέλω να πω, ναι, αυτό εγώ δεν το κρίνω. Ήταν όπως θεωρώ λάθος και το ότι απομακρύνανε το λεμόνι. Ήταν πρώτη ομάδα. Πήρα ένα προπονητή απίθανο, τέλος πάντων. Έγινε ό,τι έγινε. Το θέμα είναι ότι το έντιμο πρωτάθλημα ή το ηθικό ή το αν αξίζει έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός μετά το 97 μπήκε σε ένα σωστό δρόμο. Τώρα, αν η Λεχέπο και τέτοια. Ολυμπιακός, τότε την καλύτερη του μπάλα την έπαιξε το 98 με τον Μπάκεβιτς. Ναι, ναι, εγώ ας πούμε, αν θεωρείς, έχω καταλάβει από τα δικά σου λεγόμενα ότι το πρώτο πρωτάθλημα θεωρείς ότι ευνοήθηκε περισσότερο από αυτό. Ναι. Έτσι, ναι. Όχι, και σε άλλα πρωτάθληματα ευνοήθηκε. Ναι, το 2000 περίπου που θα το πάρει Παναθηναϊκός, τον κεράστα. Ναι. Κοίταξε όμως και εκεί όμως έκανε λάθη ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, ας πούμε, φωνάζει ο Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα τότε στη Λεωφόρο με το πέναλτι του Κωνσταντίνου στο Βενετίδη. Ήταν πέναλτι όμως. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ομάδα εκείνη τη χρονιά.
Παρ' όλα αυτά, εμείς ό,τι και να πεις, εκτιμούμε, σε αγαπάμε, να σε χαιρόμαστε. Μα κοίταξε, εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός πήρε όλα τα προβλήματα τζάμπα. Όχι. Όχι, τα περισσότερα τα πήρε δίκαια. Είχε μια καλύτερη ομάδα από ξανά. Έχω την άποψη για σένα ότι δεν λες κάτι γιατί θες να μας πικάρεις ή γιατί. Άμπραβο, τώρα σωστός. Έτσι, το λες γιατί το πιστεύεις. Δεν σημαίνει όμως ότι το δεχόμαστε πάντα. Ναι, γιατί ναι. Έχεις πάντα δίκιο. Ναι, ναι. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Για καλά. Για καλά. Έλα. Κύριε Γιώργο. Πάμε. Γεια σας. Yeah. Χρόνια πολλά καταρχήν. Σε ευχαριστώ. Η Άσονας από Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχαμε μιλήσει και άλλη μια φορά πριν 300 χρόνια. Λοιπόν, ό,τι λες, όπως το λες, εγώ το ασπάζομαι 100%. Υγεία και μια ερώτηση. Εγώ είμαι 36 χρονών. Όταν θα έρθει στην ηλικία μου, τα ίδια θα λέμε. Απευθύνεις τον αυτό τώρα. Όχι, σε σένα. Χούμορ. Όταν έρθω στην ηλικία σου. Ναι. Και να ήμουν τώρα 36. Είσαι αρχηγός. Να ζήσεις 1000 χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά. Για να καλά. Σε καλά. Για καλά. Για πάμε, έλα, φίλε. Ναι. Γιώργο. Έλα, κύριε Γεωργίου. Εγώ είμαι με τα μιλά από σένα ομίλη. Έλα, λέγε. Κοιτάξτε που Κουζάνη σας πήρε ο Θανάσιος. Ναι. Ο Κουτζής. Ναι. Σας πήρε και προχθές. Ναι. Ήθελα να πω κάτι για τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, πήραν και πρωταθλήματα δίκαια, αλλά και πήραν πολλά που δεν ήταν δίκαια. Αλλά τα 45 δεν είναι από το 59 και μετά, είναι από το 28. Τότε που παίζαν την μπάλα με τα παρτάλια, εκείνα τα πρωταθλήματα μετράνε. Από το 59 και δόθε μετράνε τα πρωταθλήματα. Εδώ ίσω όταν έπεσε με την οδηγήτρια και την αρμενική. Όταν έγινε η Αλφα Εθνική. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι 45, είναι πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πριν να γίνει μια αλφαθνική που ήταν χωρισμένες οι περιοχές, ο Ολυμπιακός είχε πιο εύκολους αντιπάλους στον Πειραιά από ό,τι αυτό στην Αθήνα που ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, ο Πανιώνιος, πολλές ομάδες. Όμως, στα τελικά ήταν καλός. Εντάξει, η αλφαθνική έγινε του 59 και μετά. Επαναλαμβάνω. Πέναγε εύκολα από τον όμιλο του Πειραιά. Αλλά στους τελικούς ήταν καλός. Είχε καλή φωνία πρώτα. Εγώ λέω από τον καιρό που έγινε η Αλφα Εθνική, εκείνα τα πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Και ο Άρης δεν έχει κάνει ένα πρωτάθλημα που λένε έχει τρία. Το 28, το 32 και το. Ήταν πρωτοβολεμικά. Το 29 και το 32 πήρε πρωταθλήματα, ήταν πρωταθλήματα αυτά. Ήταν πρωταθλήματα. Εντάξει, ήταν πρωταθλήματα. Ήταν, αλλά δεν ήταν τη Αλφα Εθνική. Αυτό να μάθουν μερικοί και να μην του πιπιλίζουν πήρε 45. Πού ήταν να πήρε 45. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ να βοηθάμε στον επόμενο. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Μπράβο, ρε Παοξάκη, καλά τα είπε, ρε φίλε. Ευτυχώς που παίρνετε κανένα έτσι και λέει τις αλήθειες. Λοιπόν, Γιώργο, πόσο τιμήνο είναι σήμερα, 26. Ναι. Πέμπτου του 2020. Ναι. Εγώ ξεκινάω να καταγράφω όλους τους κλόουν που θα παίρνουν στην εκπομπή σου, τους κόκκινους του Πειραιά. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουν πάρει δύο σήμερα. Μισό λεπτό. Είναι ανάγκη να κάνεις τέτοιες. Κάποιοι κλόουν και τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνεις ότι κάπου προκαλείς και ακούς μην ελίγια. Έτσι να προκαλέσω θέλω. Σε άλλο σαν μην ελίγια, έλα μαζόχα μου. Δεν με προκαλεί ο γάμπρος που μου λέει εμένα ότι το περσινό του πάω. Έπρεπε να το πάρω εγώ και το προπέρσινο τη ΑΕΚ και αυτά. Το απάντησα εγώ. Δεν το απαντάς όπως πρέπει. Το απάντησα εγώ. Έπαιζαν με την Νίκη Ρέντι λοιπόν και τον μαύρο Αϊτό του Κορυδαλού και ερχόντουσαν στους τελικούς. Εγώ έπαιζα με Απόλλωνα, με ΑΕΚ, με Πανιόνιο, ο Παναθηναϊκός. Τα πόδια τότε πέθανε, κρεμόντουσαν οι πέτες από το γδάρσιμο, από το χώμα και μου ερχόταν ο Ολυμπιακός και έπαιρνε αυτά που έπαιρνε. Γιώργο, λοιπόν. Καταρχάς, με εύχομαι με όλη την καρδιά μου, με όλη μου την καρδιά, πόσο χρόνο κλείνεις σήμερα, δεν ξέρω πόσο κλείνεις, αυτά που κλείνεις, σου δίνω αμπάτζο άλλα τόσα όσα κλείνεις σήμερα και να είσαι όπως είσαι σήμερα. Με το μυαλό που έχεις, που τα έχεις 1400 και να είσαι γερός και δυνατός και εσύ και το κοριτσάκι.
Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Πολύ καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία, Γιώργο. Καταγράφω τους πλέον εγώ. Ξέχασε το αποκλίνεις μη για να πεις τη φράση του αγαπημένη. Ποια από όλες? Σε θέση μάχης. Κλέφτε! Γεια! Για πάμε, έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα, Γιώργη. Τι γίνεται? Πολύχρονος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τα αφιερώματα στη ροκ που έκανε στη Σόλ, γενικά όλα αυτά τα αφιερώματα ήταν εξαιρετικά, έτσι. Γι' αυτό και εγώ σου έβγαλα ένα παρατσούκλι. Ο αλεπουδιάρης στη ροκ. Τι γίνεται? Λοιπόν, άκου τώρα. Έχω δύο πληματάκια μικρά να πω. Πολύ μικρά όμως, δύστιχα δηλαδή. Ναι. Έτσι να τα πω. Για λέγε. Ο Πάο κατέβηκε στο φαλιρό να παίξει. Το θρύλο εφοβήθηκε, μη φάει 5-6. Ρουλαλα, 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 ρουλαλα. Ένα αυτό και το άλλο. Του Μπουκοβι την ομάδαρα, τη λέγανε Ολυμπιακάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα μου από τη γη των Βαρβάρων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μια πιο προσωπική καλησπέρα στον έτερο Καβαδόκη ξενιτεμένο, το Γιωργάκη εκεί στο Λονδίνο, και στο φίλο το Βαγγέλη του Ναϊκτζή. Γύρω μου, χρόνια σου πολλά. Πολύ χρόνο σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι δυνατός. Δεν ήθελα να πω κάτι. Απλά μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Έχεις σκεφτεί ποτέ την επόμενη μέρα? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, άκου να σου πω κάτι. Όσο έχω τον διαλάμπο 400 που είπε και ο Πίλη προηγουμένως, ναι, θα συνεχίσω. Εγώ με το ραδιόφωνο είμαι ερωτευμένος. Ναι. Η τηλεόραση δεν είναι πολύ καλό κέφι. Το ραδιόφωνο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πει όμως παλιά μια κουβέντα, έχω δώσει το λόγο μου και το εννοώ αυτό που θα σου πω. Εάν κάποια στιγμή εμφανιστεί ένα πιο γρήγορο πιστόλι από μένα, θα καταλήξω στο Θεό. Δεν το θέτω έτσι. Απλά... Εγώ το θέτω στον εαυτό μου έτσι. Έχω πει ότι όταν εμφανιστεί κάποιο πιο γρήγορο πιστόλι από μένα, θα σηκωθώ, ναι, να φύγω. Δηλαδή, αν εμφανιστεί ένα Λούκι Λουκ, έφυγα. Εγώ θα το έθετα ότι, όπως και στο ποδόσφαιρο, και επειδή είσαι πολλά χρόνια στο χώρο, εγώ ας πούμε τη θέση σου θα προτιμούσα να έφευγα όταν είμαι στο τόπρε, παιδί μου, στη δόξα μου πάνω, ας πούμε, για να λείψω, για να μας λείψει. Δηλαδή, εννοείται, όταν αρχίζω να φυρένω, όταν αρχίζω να φυρένω τον πούλο. Τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Και μη μου μαλώνεις τον Μπιλ, σε παρακαλώ. Δεν το μάλωσα. Έχει το ακαταλόγιστο, δεν τον παρεξηγεί κανένας. Πονεμένος είναι, θερημένος είναι, άστονα, ας πει ό,τι θέλει. Έχει το ακαταλόγιστο, έχει το ελεύθερο. Μα δεν άκουσε, όταν τελείω δεν άκουσε, φώνασε. Κλέφτες! Μου θύμισε τον Ηλιόπουλο σε μια ταινία. Έγινε γερό μου, τα φιλιά μου, χρόνια πολλά. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Καντόνιας. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και με χαίρο πολύ γιατί είμαστε και οι δύο δίδυμοι. Α, και πότε έχει γενέθλια? Πότε έχει γενέθλια? 6 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες. 6 Ιουνίου, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Θα αρχίσει το πρωτάθλημα και να έχουμε δύναμη να δούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ενδιαφέρον ο αγώνας Dortmund Bayern. Και απειλητική η Dortmund. Δεν μου λες, επειδή εγώ τώρα κάνω εκπομπή και δεν βλέπω. Κάνω εκπομπή και δεν βλέπω. Πόσο είναι? 0-0 είναι ακόμα, αλλά έκανε μια ωραία ευκαιρία η Bayern. Ναι. Ο Νόιερ βέβαια έδειξε πάλι την κλάση του. Η Bayern έκανε ή η Dortmund? Με συγχωρείτε, η Dortmund. Ναι. Με συγχωρείτε, η Dortmund, η Dortmund. Και το παιχνίδι παίζει, είναι αρκετά όμορφο. Δεν μου λες, με την Dortmund παίζει ο Ρόης. Με την Dortmund αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος αν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σάντσο? Ο Σάντσο νομίζω είναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί και εγώ προλίγο το άνοιξα και δεν είδα τις συνθέσεις των ομάδων. Νομίζω όμως ότι είναι στον ναι, αγωνιστικό ναι. χώρο. Δεν έχουν προσομοιώσεις θεατών όπως είχε η Gladbach πρώτης προάλλης. Και έφαγε τα τρία. Πώς, έφαγε τα τρία ακριβώς, ναι. Και ήθελα να πω για αυτό που είπατε. Σχετικά με την πάροδο του χρόνου και αν εμφανιστεί κάποιος καλύτερος ναι. και αυτά κλπ. Εντάξει όλα αυτά, αλλά και ο Πελέ έφυγε, αλλά ο Πελέ παρέμεινε Πελέ. Έτσι λοιπόν
μπορείτε να θεωρήσετε τον εαυτό σας Πελέ της ποδοσφαιρικής ραδιοφωνίας. Όχι, μόνο, δεν είναι συγκρίσεις αυτές. Πώς? Δεν είναι συγκρίσεις αυτές. Πώς δεν είναι συγκρίσεις? Τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Μάλιστα. Και επειδή παρακολουθήσατε όπως και εγώ το ποδόσφαιρο σε όλη την πορεία, το ελληνικό ποδόσφαιρο τότε που ήταν πραγματικά ελληνικό, θέλω να μου πείτε αν υπερβάλλω που θεωρώ ίνδαλμά μου, το μόνο ποδοσφαιριστή που είχε ίνδαλμα σε πληρότητα ήταν ο Νεοτάκης Λουκανίδης. Τέτοιο παίκτη δεν έχει βγάλει ξανά η Ελλάδα. Μήπως υπερβάλλω? Όχι, αυτό που είπατε σε πληρότητα, αυτή είναι και η εύστοχη λέξη. Ναι, βέβαια. Έπεσε από τερματοφύλακα μέχρι έξω φρένο. Σε πληρότητα, πραγματικά. Τι στήριξε? Εγώ όμως θα το ξαναπώ ότι προσωπική μου άποψη, ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι ο Μίμης ο Δωμάζος και μετά από αυτόν είναι ο Θανάσης ο Μπέμπης. Βεβαίως. Ο οποίος προηγήθηκε και θυμάμαι τι έχει πει ο ίδιος ο Μπέμπης όταν εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο. Ναι. Είπε στο Δωμάζο, αγόρι μου, εσύ στη συνέχεια μου πάω το βαθυλίδι και συνέχισε. Και είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Τεράστια αξία. Τεράστια αξία. Γι' αυτό εγώ όταν μιλώ για Νεοτάκη Λουκανίδη εννοώ την πληρότητα παίκτου. Ναι, ναι. Δηλαδή είτε άμυνα είτε κέντρο είτε τέτοιο δεν μπορείς να περάσεις με τίποτα. Τώρα τι λέμε τώρα χαζομάρες για διαφόρους παίκτες. Και μάλιστα σε μια εποχή που οι παίκτες όπως ξέρατε ακόμα παίζανε με σχάρες και ούτε με τάπες καλά. Πολύ αργότερα ήρθε τον Καζόν και όπως όλα. Θεωρώ τα καλύτερα σου δεχό τον Νεστορίδη και τον Ιφαντή. Ακριβώς. Και ιδίως ο Ιφαντής ο καημένος που ουσιαστικά καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον καταδίκασε ο Τζερεγκόφ. Ο Τζερεγκόφ, ναι. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Τον Τζερεγκόφ εννοώ, γιατί ο Ιφαντής ζει και είναι καλά ακόμα. Αλλά 25 χρονό παίκτης να καταδικαστεί. Τους πάσε δύο φορές το πόδι. Να καταδικαστεί σε ποδοσφαιρικό θάνατο, ρε παιδί μου. Τι τροπή, ρε. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Να είστε καλά κι εσείς και στα πόδια. Ευχαριστώ πολύ. Και με συγχωρείς, δηλαδή σου μιλώ πότε στον ελληνικό, πότε στο αθλητικό, εν πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά κι εσύ και η Σταυρούλα, δυνατός. Η οποία Σταυρούλα λείπει. Αν δεν σ' λείπει, υπάρχει και ο Κρόιφ, έτσι. Αυτός είναι η συμπαθιά μου και το έχω πει κάτι επανάληψη. Ωραία. Ο Κρόιφ, λοιπόν, της ποδοσφαιρικής ραδιοφωνίας. Έτσι θα πει η ιστορία. Πού να είμαστε αυτό το πουλάρι. Τι πουλάρι ήταν αυτό. Θηρίο, καταπληκτικός. Αυτός τον άφησε στο λιβάνι να πούμε χωρίς χαλινάρι. Έφτιαξε το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν θα υπήρχε ούτε Μπαρτσελόνα. Μα κοίταξε. Ναι. Αυτός διακρίθηκε και μετά από που σταμάτησε την μπάλα. Βεβαίως. Είχε τη συνέχεια του, καταλάβες. Αλλά μένα μ' άρεσε περιβολικά το στυλ του. Αυτό το πράγμα. Σαν στάχη πήγαινε στον άρα έτσι. Η μαλούρα ανέμιζε από πίσω. Ήταν καταπληκτικός. Ήταν ο επιθετικός παίκτης που τον θαύμαζε περισσότερο από όλους τους αντιπάλους του ο Φραντς Μπέκενμπάουερ. Σωστό. Ήταν άλλο πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και πάλι. Με δύναμη και υγεία. Γεια καλά. Σου, Γιώργο. Έλα. Έλα, ρε φίλε, χρόνια πολλά. Καλώς το συνωμοσιολόγο. Σήμερα θα ήθελα να σου πω μια συνωμόσια, αλλά δεν θέλω να την πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μόνο για χρόνια πολλά πήρα, Γιωργάρα μου, καλέ. Ναι. Ό,τι επιχειμήσεις. Πώς τον είδες, τον Γιώργα που πήγε να βάλει τα κλάματα. Τι να δω, μωρέ, εντάξει τώρα, θέατρο. Γιατί, έλα. Να σου πω κάτι τώρα. Έλα. Να σου πω κάτι, θα με κάνει να πω κάτι συνωμοσιολογικό. Πρώτη φορά ακούγεται σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, γιατί κάνανε lockdown, ξέρεις. Τι πετύχανε με το lockdown? Σε ακούμε. Πρόσεξε. Περιορίσανε τον όγκο και την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος. Αλλάζει το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, γι' αυτό έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, μισόλυς, το ίδιο έκανε και η Γερμανία και η Αγγλία και η Ιταλία, όλοι. Συνεννοημένοι ήταν όλοι. Αλλάζει το νομισματικό σύστημα το παγκόσμιο και πάμε από το φυσικό νόμισμα στο ψηφιακό. Ένα νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Ένα νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Γιατί στο λέω. Και το ψηφιακό είναι η κάρτα, έτσι. Ναι, ψηφιακό, ναι, κανονικά. Ήδη η Eurobank βγάζει καινούργιες κάρτες και πηδάει από το φυσικό χρήμα στο ψηφιακό. Το ψηφιακό είναι ο απόλυτος έλεγχος. Όταν έχεις ψηφιακό νόμισμα, έχεις και τον απόλυτο έλεγχο των πάντων. Και αυτός είναι ο στόχος. Γιατί η Μπακογιάννη βγήκε μία Τετάρτου του 20 πριν από 1,5 μήνα και έκανε μια δήλωση που έχει πειράσει τα ψηλά. Ότι μετά τον κορονοϊό θα έχουμε γυρίσει στην εποχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου
και η νέα παγκόσμια τάξη ήρθε και θα μείνει. Αυτό να ξέρετε. Αυτή τη δήλωση ακριβώς έκανε Γιώργο. Και για να επιβληθεί η παγκοσμιοποίηση, το πρώτο και βασικό βήμα είναι το παγκόσμιο νόμισμα. Τώρα το αλλάζουνε με αυτό που έγινε και πάμε από το φυσικό χρήμα στο ψηφιακό χρήμα. Και είναι τεράστια η αλλαγή. Γι' αυτό χτύπησε όλο τον κόσμο και τις ανεπτυγμένες χώρες. Προσωπική μου άποψη, έτσι, εκτίμηση κάνω αυτή τη στιγμή. Χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Πολύ χρόνος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τα χιλιάς. Πολλά σου λέω, ε. Είμαι Δημήτρης από Ηλίουπολη, ο Κουκουέ, αν θυμάσαι. Όταν λες Κουκουέ, εννοείς καρδιά, καρδιά του κεφαλικού. Ε. Μπράβο, εγώ με το έψιλον. Ναι. Σε πήρα και γιατί και εγώ είμαι δίδυμος, Γιώργο μου. Και εσύ. Είμαι και δίδυμος εγώ, 26 του μηνός Μαΐου και δίδυμος. Α, είσαι με τα γενέθλια. Ε, βέβαια, ναι, αμέ. Πού, μπράβο, μπράβο, ναι. Και εσύ. Κλείνω τα 70, Γιώργο. Χρόνια πολλά, λέω, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και λέω από εβδομάδα να ζήσω προπονή στο να παρχίζει το πρωτάθλημα. Ξέρεις, θέλω να σπώ, Γιώργο. Έλα. Γιατί όλη την μέρα σπίτι με κλεισμένος εγώ με την παλιαρώσια, παλιαρώσια. Το χτύπημα που έπαθα. Όταν έπαιζα μπάλα στην Ηλίουπολη, σου έχω πει. Ναι. Και παίζουμε ένα παιχνίδι το 69, ήταν 68, με τον Ιερόθεο. Τον Άγιο Ιερόθεο, ναι. Με τον Άγιο Ιερόθεο, ναι. Εκεί είχε ένα παίχτη πολύ παιχταράς αυτός. Ένας, μάλλον ζωγράφος λεγόταν, του έλειπε το χέρι από τον καρπό και κάτω, ε. Ναι. Και κερδίζουν αν δεν και θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Κερδίζουν αυτοί 1-0. Κερδίζουμε εμείς 1-0. Ναι. Μάλλον πριν ήταν το 69 που ανεβήκαμε κατηγορία. Για λέγει. Η Ηλίουπολη. Λοιπόν, και έχουμε ένα φίλο, δηλαδή πολύ μπαλαδόρος, κυρίως μας. Όταν λέμε μπάλα, Γιώργο μπάλα, είχε πάει και στο Βοσίρα αυτός, αλλά δεν κατέβαινε. Τέλος πάντων. Και το ανοίγει το σοβρακά και του γίνεται σημαία, Γιώργο, ξέρεις, ε, του σανέλα. Του λέω, Νίκο, τρέχει λίγο, ρε, 5 λεπτά θέλει να τελειώσει το παιχνίδι, ρε. Και δεν δείσμα μηδέν. Τι λέει, ρε, μου λέει, να πάω να κάνω κανένα ψαρίδι για να μου τη φορέσουμε. Ακοτύπωσε. Φοβερός ήταν. Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά ήταν ατακολόγος. Δηλαδή ήταν ωραίο άνθρωπο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Χρόνια πολλά και πάλι. Και εγώ χρόνια πολλά για σένα και να χαίρεσα την κόρη. Γεια καλά, φίλε, σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια. Έλα. Έλα, Λούκι Λουκ. Πού είσαι, Έλα, Άβερ Ντάλτον. Λοιπόν. Όχι, είναι και ο Τζο, με συγχωρείτε. Και ο Τζο είναι ο αρχηγός, αλλά είναι ο Πάμιας, ο ηλίθιος, ο Γκάφας. Κάμισε μισό λεπτό. Τώρα μου πέρασε από το μυαλό ότι όταν λέγεις Άβερελ, εννοείς το γαμπρό. Τι δολοπλόκος είσαι, τι λες ο τραπεζικός συνωμοσιολόγος. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, προς Θεού, μπορώ εγώ να πω τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται αυτά, δεν τροπή. Λοιπόν, Δημήτρη, τραπεζικέ και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Λοιπόν, ποιες οι άγριες? Ναι, και οι σφίγγες και οι μέλισσες, όλο συνωμοσιολογία, όλο εκείνο, όλο τ' άλλο. Αλλά εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Γιώργο, χρόνια πολλά, δεν το ξέρα τώρα, το άκουσα ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδωρή. Χρόνια πολλά, ολόψυχα και να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα, να χαίρεσαι το παιδάκι σου. Έχει και ο Σόκρατες σήμερα, νομίζω έχει σπίτι. Βέβαια, το είπαμε και χθες. Σήμερα. Τα ακούς, Μπιλμπάι Τάξη. Έχει και ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες γενέθλια σήμερα μαζί με τον Χόρχε. Ε, ξέρεις ποιος είναι ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις Λεύκες. Και τώρα έχεις άλλο Εφιάλτη. Έχεις τον άλλο ψαλιδοχέρι τώρα. Έχεις άλλο ψαλιδοχέρι, Μπιλμπάι Τάξη. Παρεπιπτόντως Γεωργίου, να τα ακούς αυτά, Μπιλμπάι Τάξη, να μαθαίνεις. Η UEFA έστειλε τη λίστα σήμερα. Με τις 30-40 ομάδες, 50 κάπου εκεί, με τις περισσότερες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά κύπελα. Europa League, Champions League, ξέρεις ποιο φιγουράρει η Ολυμπιακάρα, κύριε Γεωργίου. Μα όταν έχει πάει 20 πρωταθλήματα τελευταία, τι θα φιγουράρει. Ναι, αυτό ήταν. Δεν έχει βγει ποτέ Ολυμπιακός, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος, ούτε τέταρτος. Εκεί πήγαινε και τότε πήγαινε Champions League. Ναι, πάει. Εγώ σου λέω για συμμετοχές. Η Ολυμπιακάρα αφήνει πολλές ομάδες από κάτω και είναι στην 22η θέση, αφήνοντας πίσω πολλά μεγάλα ονόματα. Μπιλμπάι Τάξη, μπούρου, γεια σου ρε Παοκάκη και εκείνο και άγεσαι και φέρεσαι μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Στήσου σε μια γωνιά να ξέρουμε ότι είσαι η Πανάθα, η ιστορική μεγάλη Πανάθα. Μην πηγαίνω έρχεσαι από τη μια αγκαλίτσα στην άλλη. Να είσαι σταθερός, να κρατάς την αξία σου και
και το όνομά σου και την ιστορία σου. Άγιεσαι και φέρεσαι. Γεια σου Παοκάκη, γεια σου Αεκάρα. Σε δέση μάχη. Ναι, σε δέση μάχη. Ποια μάχη. Ό,τι σου πούνε θα κάνεις, ρε Bill by taxi. Ό,τι σου πούνε θα κάνεις. Άμα σου πούνε πήγαινε πιο εκεί, θα πας πιο εκεί. Λοιπόν, εμείς σεβόμαστε στο ξάπι πιο πολύ την ιστορία της Τριφυλάρας παρά ορισμένοι. Λοιπόν, είδα την Μπάγκεν. Άκου τώρα, Γιώργο, σου την έχω έτοιμη για τελικό. Δεν μου λέει, 0-0. Ναι, άκου τώρα τι θα σου πω. Δεν είναι το αποτέλεσμα το σημερινό. Έχει υπόψη σου ότι είναι πολύ ανεβασμένη η Μπάγκεν. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Και η Ντόρτμουντ είναι ανεβασμένη. Ναι, ναι, και η Ντόρτμουντ. Μιλάω για την Μπάγκεν που είναι στο Champions League. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να έχει πατήσει χώρο το Γιώργο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν έχει πατήσει χώρο ούτε η Ιουβέντους, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Παρί. Αυτό που λες είναι λογικό. Βεβαίως και είναι έτοιμη. Δηλαδή η Μπάγκεν είναι έτοιμη. Οι άλλοι δεν έχουν μπει ακόμη μέσα να πάρουν παιχνίδι, να δούμε τι θα προκύψει και γιατί σίγουρα. Και πότε θα μπουν. Και πότε θα μπουν και τι ρυθμό θα βρουν και αν βρουν και τι τραυματισμού θα έχουν. Ναι. Ενώ η Μπάγκεν είναι τούρμπο. Τη βλέπω, είναι κουμπωμένη, έτσι. Και τη δίνω λόγω του γεγονότος αυτού, έτσι. Γιατί σε φυσιολογική ροή πριν λίγο καιρό, πριν προ-κορονοϊού, είχε θέματα, είχε πολλά θέματα. Πελαγοδρομούσε. Τη δίνω πρώτο φαβορί, όχι μόνο να πάει την Μπάγκεν τελικό, αλλά και να τη σηκώσει την κούπα. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε. Χρόνια πολλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έλα. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Πού είσαι, δεν πήρε Τζο, δεν έλα, τι κάνεις, φίλε μου. Καλά. Πολύχρονο. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Πάθη υγεία σου, εύχομαι. Γιώργο, δεν έχουμε αθλητικά. Και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε για κάποια άλλα θέματα στα δύο λεπτά που μου ανταλογεί στην ομιλία. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτό που περάσαμε και που ζούμε και που βιώνουμε σαν πλανήτης, τον επωνομαζόμενο κορονοϊό COVID-19. Έχουμε τις τελευταίες ώρες, Γιώργο, και μπορεί ο κόσμος να ψάξει στο διαδίκτυο από πηγή του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας. Έχουμε ανακατατάξεις, δεν είναι ιός, απεφάθησαν οι Ιταλοί, είναι βακτήριο. Και κάναν κάτι οι Ιταλοί γιατροί, Γιώργο, δεν συμμορφώθηκαν με τον παγκόσμιο νόμο του ΠΟΗ και κάνανε αυτοψίες σε νεκρούς. Ανοίξανε πτώματα και διαπιστώσαν ότι αυτό που οφείλεται ο θάνατος των ασθενών είναι η διαστολή των αγκαίων και των φλεβών, με αποτέλεσμα να πίζει το αίμα, να μην υπάρχει οξυγόνωση και να υπέρχεται η ασφυξία στον ασθενή. Μήπως να πεις η συστολή. Διαστολή. Διαστολή ανέχουν τα αγκαία. Θρόμβωση και δημιουργεί θρόμβωση. Μπράβο. Κοινή εδωαγκιακή πήξη. Θρόμβωση στο νεκρό. Ναι. Τι κάνανε οι Ιταλοί, λοιπόν. Σοκαριστήκανε και στους ασθενείς δώσανε 100 γραμμάρια ασπιρίνη με αποτάξ. Με αποτέλεσμα να διαλύονται οι θρομβώσεις και σε μία μέρα, άκουσε Γιώργο, σε μία μέρα, χωρίς να μπουν οι ασθενείς σε ΜΕΘ, βγάλανε από τα νοσοκομεία 14.000 κόσμο. Γι' αυτό πήγαν 28.000. 28.000 μέσον όρο το χρόνο είχαν 20.000. Τώρα από κορονοϊό δεν πεθάνε 28.000. Όχι. Όχι, τι. Βγήκε και εδώ αποτέλεσμα. Έχουμε ψέματα. Έχουμε καταγγελίες στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Γιώργο, στην Ιταλία γίνεται της κακομοίρας. Η εδώ δικτατορία των καναλιών δεν δείχνει τίποτα από Ιταλία. Έχουμε την κυρία Σάρα Κουνιάλ, βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου, να τους ξεβρακώνει. Έχουμε έναν άλλον βουλευτή, τον Βιτόριο Σκάρπι, ο οποίος είπε επισήμως στατιστική του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας και είπε το εξής. Από τους 25.000 νεκρούς που είχαμε στη χώρα, λέει, μόνο οι 925 είχαν κορονοϊό. Οι άλλοι ήταν οπάλες ασθένειες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω σε αυτή τη μαφιόζικη οργάνωση που λέγεται ΠΟΗ. Έχει βρεθεί το φάρμακο. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι ιός. Είναι βακτήριο. Το λένε οι ίδιοι Ιταλοί που πάθανε νύλες και νύλες.
Η επίσημη ρωσική αντιπροσωπεία που πήγε στην Ιταλία, Γιώργο, πριν δύο μήνες, είπε: δεν είναι ιός αυτό το πράγμα που βλέπουμε εμείς εδώ πέρα, λέει. Είναι βιολογικό όπλο και σιγά σιγά όλοι θα ξεβρακωθούν. Εγώ αυτά είχα να πω, Γιώργο. Και 100.000 νεκροί στην Αμερική είναι βακτήριο. Οι 100.000, να ολοκληρώσω, οι 100.000 νεκροί είναι με την αυτό που είπαν οι Ιταλοί και περιγράψανε, το τι πάθανε στη χώρα τους, με αυτό το βακτήριο που λέγεται COVID-19, σε συνάρτηση με την ακτινοβολία 5G, δημιουργεί ασφυξία στον ασθενή. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε επιστήμονες αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και χτύπησε ο ιός σε μεγάλες χώρες ανεπτυγμένο που έχουν το δίκτυο το 5G. Εμείς δεν είχαμε 5G, ούτε η Νότια Ιταλία είχε 5G. 5G είχε η Λομβαρδία. 5G είχε το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Σκανδιναβία. Τελευταία πριν δύο μέρες, τρεις, ανακοινώθηκε στην Σουηδία ότι πολλοί ηλικιωμένοι πεθάνανε μέσα σε γυροκομεία από ασφυξία. Πρέπει να βγουν επιτέλους οι μεγάλοι Έλληνες επιστήμονες να ενημερώσουν τον Έλληνα πολίτη το τι ετοιμάζουν με τις κυρίες 5G. Δεν μιλάει κανείς. Έχουν γεμίσει την Αθήνα. Βασίλη, ξέρεις τι με εντυπωσιάζει. Ναι. Με σένα. Ναι, ναι. Ότι είσαι απόλυτος αυτό που λες. Δεν διαιωτάς να πεις μήπως είναι έτσι, παιδιά. Είσαι απόλυτος. Λες και είσαι, λες και είσαι να πούμε ο μέγας γαδρός του πλανήτη. Να απαντήσω. Θα κάνεις έρευνα. Οι έρευνες εδώ τι λένε. Έλληνες επιστήμονες φτασμένοι στο εξωτερικό. Που εδώ δεν μιλάνε για το 2020, για το 5G που στείνεται στη χώρα μας. Μιλάνε εδώ και 5 χρόνια. Δεν μπορεί να γεμίζετε, κύριε, τηλεφόρο Μεσογείων, να γεμίζετε τηλεφόρο Κρυονερίου, να γεμίζετε το Γέρακα. Εγώ τα βλέπω γιατί ξέρεις τι δουλειά κάνω, είμαι στο έξω. Τηλεφόρο Συγκρού, το όλη την παραλιακή από τη Βάρη μέχρι τον Πειραιά, να μην ενημερώνει κανένας δήμαρχος τον πολίτη του. Και το κυριότερο, γιατί δεν γίνονται διαλέξεις να ενημερωθεί ο πολίτης. Ούτε στα κανάλια γίνεται αυτό το πράγμα. Γιώργο, το λεφτό να κλείσω, 10 δευτερόλεπτα δώσ' μου. Ψάξ' το κι εσύ. Στην Αγιά είχαμε 4 παιδάκια με καρκίνο. Βρεθήκαν 4 παιδάκια με καρκίνο που είχαν κεραίες 5G. Στήσαν κεραίες 5G κάτω από 50 μέτρα. Αν θέλεις και αυτό, αν είναι ψέμα, ψάχτε το και αυτό να δείτε τι γίνεται σ' άλλο στην Αγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βασίλη. Γεια καλά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Επαναλαμβάνω, το είπα τώρα στον Βασίλη. Ότι έχει κάποιες υποψίες, έχει κάποια πράγματα να διαβάσει. Μιλάει όμως, λες και αυτό που λέει είναι τετελεσμένο. Είναι σίγουρο όσο ο ίδιος βγαίνει από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Τόσο σίγουρος είναι ο Βασίλης. Βασιλάκη, δεν είναι τα πράγματα. Μπορεί να ρωτήσει και να πει, παιδιά, μήπως είναι έτσι. Αυτό έχω ακούσει, αυτό έχω διαβάσει. Όχι αυτή. Αυτό το απόλυτο, αυτό. Τι μπορώ να το καταλάβω. Για πάμε, έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Καλώς το με. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ, πώς κάνεις. Έλα, ένα σύντομο. Άντε, εσύ. Ένα σύντομο. Ξεκινά. Ποιος. Εσύ, αγόρι μου, ξεκινά. Εγώ τι να πω. Έχει πει εσύ εδώ, εγώ τι να σου πω. Παίξε μπάλα. Λέγε, δεν Πασχάλη. Έλα, επειδή ακούω από πίσω ρε παιδί μου κάποιον άλλον, γι' αυτό. Ναι, παρακαλώ τον άλλον να χαμηλώσει και να μιλήσει αμέσως μετά. Έγινε, είπα να δώσω τη θέση μου. Εντάξει, για χρόνια πολλά σου πήρα. Σε ευχαριστώ. Δίδυμος είσαι. Ναι. Ζώδιο. Φαντάζομαι να μην είσαι αντιπρόσωπος, έτσι. Κοίταξε, ο δίδυμος όλα τα κακά τη μοίρα. Ησυχορεμένη μητέρα μου ήταν δίδυμακι. Τέλος πάντων, ένα μόνο καλό έχει. Όχι καλό, ένα χαρακτηριστικό έχει. Για πε. Άμα μου βρει δίδυμο μη έξυπνο, χέσαι με. Α, εντάξει, ότι είσαι. Όλα τα άλλα. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τον αυτό μόνο. Σε έχω γέφυ άνθρωπο, έτσι. Μιλάω τώρα γενικά. Τώρα έχει βαρύνει όμω, καμιά σχέση πριν 20 χρόνια. Εντάξει, τώρα είσαι πιο επόμενο. Επόμενο. Εντάξει, επόμενο. Έχεις... Άμα ήμουν όπω πριν από 20 χρόνια, θα είχα γίνει νούμερο. Λοιπόν, εγώ θέλω να εστιάσω χθε την εκπομπή του αγαπημένου Κυριάκου, την είδες.
είδα στο τέλος με το Μπουργκίδη και τα λοιπά. Μου έκανε, εγώ δεν θα κάνω τον δικαιώνα τον εισαγγελέα προς Θεού, έτσι. Απλά μου έκαναν δύο γεγονότα εντύπωση. Πρώτον, η παρέμβαση του Κούγια με την έννοια ότι ο Κούγιας ξέρει είναι στα κάγκελα με τον Θωμαίδη. Ναι, δεν το περίμενα δηλαδή να παρέμβει, για να είμαι ειλικρινής. Και δεύτερον, ρε φίλε, πρώτη φορά τον άκουσα τον Γκιουρτζίδη, αυτόν τον δημοσιογράφο, respect, όσον αφορά τη ροή λόγου του. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος και με φοβερή. Μόνο που λέει πολλά. Τι ακούγεται? Έλα, μ' ακούς? Όχι, ακούω κάτι από πίσω. Παιδιά, ο επόμενος θα σταματήσει λίγο. Μάλλον ένα πάρτι έχουν στήσει. Ο άνθρωπος έχει φοβερή ευχέρεια λόγου. Σε σημείο δηλαδή. Ναι, αλλά λέει πολλά και χάνει ηρμό, χάνει άσχημα. Πάντως πιστεύω ότι σκέπασε τηλεοπτικά, ακουστικά τον Αλέξανδρο. Τον άφησε να μιλήσει, δεν τον άφησε να μιλήσει. Ναι, νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, οι εισαγγελείς θα κρίνουν, οι δικαστές θα κρίνουν, έτσι. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ, για καλά. Παρακαλώ. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά μετά από πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, θύμισε μου όνομα. Ένα θα σου πω μόνο, Λεωνίδας Υποδρόμου. Πού σε δελώνει, πού σε δελώνει. Να σε πάρω απλώς ότι από τον καιρό που άρχισε από το 7 σε ακούω κάθε μέρα μέχρι χτες που έκανες μια αναφορά και εσύ και ο Αυγολέμονος για τον Καλιά και τον Κώστα και τον Θανάση. Ναι. Τα θυμάσαι, εντάξει, εγώ είμαι 84 χρονών και εγώ. Εσύ αυτός ο Κώστας, τι καλό είναι παιδί. Να μην τα θυμάμαι, ρε Κώστα, Γιώργο, εγώ. Εγώ είμαι 74 χρονών, έχω μείνει στο σπίτι μου μέσα 72 μέρες και ακούω αυτά που γίνονται έξω με τα κολόπεδα μου και τρελαίνομαι, να πούμε. Γιατί είναι κολόπεδα μου, μην τα λες κολόπεδα. Γιατί μπορεί να κάνουν ζημιά αύριο. Και εσύ να έχεις να το ίδιο θα κάνεις. Λεωνίδα μου, και εσύ να έχεις να 25 χρόνια το ίδιο θα κάνεις. Ναι, ρε φίλε, το έχουμε περάσει και εμείς αυτά, αλλά κάπου υπάρχει κανένα όριο, ρε φίλε. Κάπου υπάρχει ένα όριο. Κοίταξε, όταν και αυτοί είναι κλεισμένοι δύο μήνες μέσα. Γιώργο μου. Έχουν και αυτοί γονείς, έχουν παιδιά, έχουν παππούδες, γιαγιάδες. Ναι, Λόνι μου, αλλά άκουσε με. Όταν ένας πιστηρικάς μείνει δύο μήνες μέσα, επαναστατεί, τρελαίνεται. Ζουρλαίνεται. Που έμενε μέσα. Ο πιστηρικάς πιθάνε και σε μεγάλη. Έμενε 72 μέρες, σου λέω, φυλακή υποχρεωτική. Ναι, μην παίρνει τον εαυτό σου, υπάρχουν πολλοί στην ηλικία. Δεν παίρνει τον εαυτό μου, γιατί ήταν και άλλοι που. Ναι, άκουσε με, Λονίδα. Οι πιστηρικάδες μείνανε περισσότερο μέσα από του γέρου. Έτσι. Τα ίσα γυρισέω. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Ο σκοπός μου πάντως μόνο που σε πήρα τηλέφωνο, γιατί η δουλειά μου είναι τέτοιο, ακόμα που είμαι 74 χρονών, ακόμα και δουλεύω, φίλε. Καλά κάνεις. Λοιπόν, ναι, τι να κάνω, αφού παίρνω μια σύνταξη 138 ευρώ, τη σύνταξη γύρα του, να με πώς θα ζήσω. Κάνω και κάνω μερογάμο το απ' έξω για να επιζήσω. Ναι. Και επειδή σήμερα βρέθηκα στο σπίτι και άκουσα από χτες μου σου λέγανε χρονιά πολλά και ο Αυγολέμονος και αυτή την με τον Κώστα τον Καγιά που φιλαράκια χρόνια να πούμε στις ψυχές. Θεώρησα σωστό να σε πάρω να σου πω ένα χρόνια πολλά. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, ρε φίλε, και καλή συνέχεια. Για καλά. Έλα. Ναι, εγώ. Καλησπέρα. Εσύ, καλησπέρα. Σε λίγο. Έλα. Καλό το Βαγγελάκι. Το γιο. Μας ακούτε? Ναι, αυτό λέω. Ο Βασίλης μιλάει. Εγώ είμαι. Με μίλασαι. Πορτοκάλια, τι θέλεις. Ναι. Έλα, σε ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά, πολύχρονος. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Σας είχα πάρει την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμόσαστε, που είχατε κάνει εκείνη την υπέροχη εκπομπή με τα φοβερά ρο που βάζατε. Ναι. Απλά πιο πολύ πήρα να σας πω χρόνια πολλά, να πάτε 150 ετών δηλαδή, πραγματικά τέτοιος άνθρωπος γνώστης πολλών πραγμάτων σπάνια θα βρεθεί. Εντάξει, δεν έχω να πω σήμερα ποδοσφαιρικά τίποτα. Ένας φίλος βγήκε, ένας κύριος, και μιλάγατε για παλιούς ποδοσφαιριστές και αυτά. Εμένα βέβαια το ιδανμά μου, όχι από θέμα ομάδος σωματείου που είμαι, σας είπαμε φίλαδος, δεν είμαι ποτέ ομάδος. Από παίχτη, για μένα είναι ο Γιώργος Βελικάρης. Κάτι του έλειπε βασικό. Ο Κρόεβ της Ελλάδος είναι ο Γιώργος Βελικάρης. Κάτι του έλειπε, όχι ο Μπέστο, λέγαμε Μπέστο. Κάτι του έλειπε βασικό. Ναι, και σταμάτησε το ποδόσφαιρο πολύ νωρίς από ό,τι ξέρετε. Λοιπόν, άκουσε με. Κάτι του Γιώργου του έλειπε πολύ βασικό. Το γκολ.
Ναι, εντάξει, εντάξει. Αυτό... Μέσα στο γήπεδο, ήταν μέσα στο γήπεδο χόρευε όμως. Ναι, 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 καλά, φοβερός τεχνίτης, γρήγορος, την πλέον. Και ήταν από τους πρώτους που παίζανε την μπάλα στη γραμμή. Στα άκρα του γηπέδου, δηλαδή ποιος... Δεν μπορούσε να του πάρει την μπάλα. Το θυμόσαστε καλύτερα από μένα. Πολύ, πολύ καλό την πλέον. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χρόνια να ζήσεις. Για καλά. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου αφαιρώσω ένα κομμάτι, ναι, για πάρτι σου. Για λέγε. Να το. Για να το βάλω το βράδυ, να το πιεις με το ουσκάκι σου. Δεν πίνω ουσκι ποτέ μου. Όχι ουσκι, ποτό δεν πίνω ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει το κρασί, δεν πίνα. Southern Comfort. Μάλιστα. Street Life, το Crusaders. Επειδή σου άρεσε κιόλας, τ' άκουσα χθες. Το βάλαμε χθες. Αυτό, το Street Life. Crusaders έβαλες χθες, δεν έβαλες. Ναι, Crusaders έβαλα, Crusaders, αυτό που είπες. Ναι, το Street Life όμως, το Crusaders. Θα το βάλουμε κι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το φίλο σου, το Νταξετζή. Το Μπίλ. Ναι, ναι. Για τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, φίλε Μπιλ, όπως και να τα μετρήσεις, είτε θες να τα μετρήσεις από το 27 μέχρι το 59, είτε από το 1960 που είναι εφεύρεση του Παναθηναϊκού που είχε κάποτε περισσότερα, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα. Από το 27 μέχρι το 59 είχε 15 όταν ο Παναθηναϊκός είχε 3. Και από το 60 και μετά ο Ολυμπιακός έχει 29 και ο ΠΑΟ έχει 17. Πάει αυτό, δεν θέλω κάτι άλλο. Μια χαρά, άμα θέλει θα απαντήσει αύριο. Λοιπόν, μετά θέλω να πω στο φίλο στο συνωμοσιολόγο. Ναι. Νταμπεζικό. Έλα. Ναι, 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 έλα ρε φίλε, μην μιλάς πάνω μου. Σε ακούμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κορονοϊός είχε και μια ευλογία. Είναι η αρχή του τέλους της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό έγινε γιατί ο ΠΟΗ, προσπαθώντας να προστατέψει την Κίνα, δηλαδή την παγκοσμιοποίηση και το ελεύθερο εμπόριο, καθυστέρησε να ενημερώσει τον κόσμο επίτηδες για να συνεχιστεί το εμπόριο. Λοιπόν, και πλέον έχουν γυρίσει όλες οι χώρες, οι περισσότερες τέλος πάντων, ή ο κόσμος εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, μάλιστα, αυτό θα ήθελα να το σκεφτεί αυτός ο φίλος και να το απαντήσει, αν θέλει. Έγινε, ρε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και εσύ, για καλά. Πάμε, πάμε, έλα φίλε. Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Επίσης. Αυτή τη στιγμή μας ακούει η γυναίκα του συγχωρεμένου του Νίκου του Χατζιάν του Κουφού, που έπαιζε στο Φωστήρα και μετά στα Πετράλωνα. Τον Κουφό, ε. Ναι. Και καθώς και δύο κορόβλες του, δύο δίδυμες. Τι παίχτη, ήταν καλός παίχτης. Πολύ καλός τεχνίτης. Πολύ καλός τεχνίτης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς και να ζήσει η κορούλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Δεν ήξερα ότι γενέθλια, χρόνια σου πολλά. Θα καταστήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έκανα μια σκέψη. Έκανες μια. Μια σκέψη. Ναι. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Νομίζω θα συμφωνήσουμε. Για λέγει. Αν οι ομάδες μας, οι ομάδες του Ελληνικού Πρωταθλήματος, ήταν πόλεις στην αρχαία Ελλάδα, ποια πόλη θα ήταν η καθεμία. Λοιπόν. Σε αντιστοιχεία εννοείς, ναι. Σε αντιστοιχεία, ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τα 45 πρωταθλήματα θα ήταν η Σπάρτη, η Αθήνα και η Πέλα μαζί. Γιατί είναι και τεράστιος, έχει και πάρα πολύ κόσμο. Δεν γίνεται να είναι μια πόλη μόνο, πρέπει να είναι οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Μετά, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ήταν το βασίλειο της Υπήρου. Δηλαδή, εκεί είναι τον Πύρο, έκανε κάτι πύριες νίκες εκεί στην Ευρώπη ή στα Ευρώπα, εκεί στην Ιταλία. Έκανε κάτι νίκες εκεί στην Ευρώπη, αλλά μετά εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πουθενά και καταλήξε να είναι ο πιο φτωχός νομός περιοχή γενικά στην Ελλάδα. Η Γιαχροκοπία Όπειρος. Οι αεξίδες, οι ΑΕΚ γενικά, πρέπει να ήταν οι Σιρακούσες. Δεν ήταν και πολύ δυνατοί, δεν χωράγαν και μες τα πόδια μας. Τους στείλαμε λίγο παραπέρα να παίξουν.
κάποια στιγμή μας κουνηθήκανε, τους καταπνίξαμε. Σιρακούς ήταν η ΑΕΚ. Και άξι, αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Αν πάμε τώρα και στις μικρές, ο ΠΑΟΚ θα ήταν καμιά τρία εκεί πέρα προς την Τουρκία πλευρά. Καλή ήταν η ΑΕΚ. Όπως το λες, θα ήταν καμιά τρία. Δηλαδή ο Σαββίδης ήταν ο Δαρίος. Θα ήταν ο Δαρίος που έβαλε το γιο του να κλέψει την ωραία την Ελένη με τα αυτιά τα ωραία. Και επειδή μας κουνηθήκανε, τους ξεφανίσαμε. Κάπως έτσι εγώ πιστεύω θα ήταν στην αρχαία Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ολυμπιακάρα, μόνο Γιώργο Ολυμπιακάρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Γιώργο, γεια σου. Γεια. Δεν ήξερα ότι έχεις γενέθλια, ε. Ναι. Χρόνια πολλά να δεκατοστήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Το άσχημο είναι ότι ετοιμαζόμουν να σου παίξω το Happy Birthday στο πιάνο, αλλά το οποίο μου χάλασε σήμερα. Είναι ηλεκτρικό το πιάνο και έχει κάποιο πρόβλημα με τον εγκέφαλό του εκεί. Ναι. Και ας σου παίζα στο πιάνο Happy Birthday to you. Πρωτοτυπία, δεν θα ήταν. Το βάλε και ο ηχολήπτης μου, μπήκα μέσα και μου είχε βάλει το Happy Birthday. Καλά, στο βάλε μου στη μουσική. Ναι. Εγώ θα στο παίζα στο πιάνο, λέω. Κατάλαβες, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Έγινε, ρε. Δεν μου λες κάτι, ναι. Μέχρι πότε, μέχρι τον Ιούλιο αλλάζει την ώρα μετά τον Ιούλιο, ναι. Δηλαδή, θα ξέρεις την ώρα που θα πάρει. Τι αυτοί που είχαμε, 3-5. Όχι, είχες 4-6. 3-5 θα πάμε. Α, τώρα πας 3-5 που είναι ο έτσι, ναι, κατάλαβα. Έγινε Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Που λέτε, που μιλάτε όλοι για τη Σταβούλα. Η Σταβούλα δεν ήταν σπίτι, σημαίνει έχει βγει από εδώ στο βράδυ. Πήγε τηλέφωνο λοιπόν το πρωί που ξύπνησε, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, χρόνια πολλά ή χρόνια καλά. Λέω και τα δύο. Άντε μου λέει και τα τρία. Μου έκανε πλάκα το κολόπεδο, το τσογλάνι. Έλα φίλε. Έλα, Χορχέ. Πού είσαι, ρε, αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Εγώ θα σου ευχηθώ υγεία. Πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να τραβήξεις την κατοστάρα, να την ακουμπήσεις την κατοστάρα για να την ξεπεράσεις. Πολλά είναι. Αν και βέβαια όνειρό μου ναι. Είναι να σε ακούσω κάποια στιγμή. Ειλικρινά σκέφτομαι μια εκπομπή η οποία θα είναι τηλεόραση, ραδιόφωνο με μουσική μόνο. Και να καλείς ανθρώπους που έχουν ζήσει πράγματα που δεν τα έχω ζήσει εγώ και κάποιοι συνομήλικοι μου. Και να πόσο είσαι, πώς χρόνο είσαι? 39. Μάλιστα. Σιγά σιγά τώρα αυτό... μπαίνεις στο μοτίβο του Μάλμπορο εδώ, ε? Εντάξει, ναι, στο μοτίβο του Μάλμπορο, εντάξει. Πάω για τα άντα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να... Πας για τα άντα, πας για τα άντα. Στο Σκλαβενίτη πας. Στο Σκλαβενίτη δεν πάω. Θες που πάω? Το Βασιλόπουλο. Μαζί με το βιβλιάριο υγείας. Και παίρνεις και ο Θοδωράς κουβαλά τα πράγματα. Ο Θοδωράς δεν στείλει κάθε μέρα. Καταρχήν έχει μια ειδική συσκευασία πίσω στο μηχανάκι. Γιατί το παίζει τώρα ιστορία, αλλά το δώσω σήμερα. Λοιπόν, ξέρεις, έχει δύο. Πώς είναι οι σερίφιδες στην Αμερική, ναι, που είναι δύο. Και βάζει τα ψώνια δεξιά και αριστερά από το μηχανάκι. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα. Κοιτάξτε και το πρωτάθλημα, τι ωραία. Μια χαρά. Τι άλλο σώμα του. Ναι. Πάντως, ρε Μάγκα, σου εύχομαι ειλικρινά. Εγώ διαφωνώ κάθετα με το φίλο που σε πήρε τηλέφωνο, αυτός ο Ολυμπιακός που σε παίρνει από το Βέλγιο. Πιστεύω ότι κάποιοι παίχτες δεν αποχωρούν ποτέ. Ο παίχτης, επειδή είσαι ο παίχτης, δεν μπορείς να αποχωρήσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο Λούκι Λούκ να το κάνει αυτό το πράγμα. Εξαρτάται από τα κουράγια εσύ. Εξαρτάται από τα κουράγια. Εντάξει, ναι, όχι, okay, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, αλλά έχεις μεγάλο στομάχι εσύ. Μεγάλο στομάχι είναι εσείς που ακούτε τόσα χρόνια. Όχι, εντάξει. Όλοι, εντάξει, ο καθένας όσο μπορεί. Αλλά εσύ που κάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί έχω έρθει πολλές φορές εκεί. Και καταλαβαίνω, δηλαδή έχω μπει στο κλίμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει εύκολα αυτό το πράγμα οποιοδήποτε. Και ειδικά αυτό που κάνεις εσύ, που αφήνεις τις γραμμές ανοιχτές. Γιατί κάποιοι
Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ξέρουν μόνο να μιλάνε. Να ακούνε και να δέχονται κριτική live, όχι μέσω μηνυμάτων, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Οπότε σου εύχομαι ο Θεός να σου δίνει υγεία, γιατί είναι το μέγιστο αγαθό που υπάρχει στη ζωή. Λοιπόν, και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Γιατί πίστεψέ με, πολλές φορές μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να σε πάρουν τηλέφωνο, αλλά το έχουν ανάγκη αυτό, να σε ακούνε. Λοιπόν, θέλω μια χάρη μόνο. Έλα. Μια χάρη θέλω μόνο, έλα, αν μπορέσεις. Έλα. Επειδή ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια που έχεις βάλει και θα, δεν είναι ροκ, αν θυμάμαι καλά, είναι Τίμι Γιούρο. Γιατί έχω μάθει και μουσική. Τίμι Γιούρο νομίζω. Ένα σλόγο κομμάτι. Προς το τέλος, αφιερωμένο σε σένα και εξαιρετικά στις γυναίκες ζωής μου, στη μάνα μου και στη γυναίκα μου. Λοιπόν, φιλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα βρίσκω την ευκαιρία. Βρίσκω και εγώ την ευκαιρία που πάμε για διαφημίσεις. Βρίσκω την ευκαιρία να πω και να ευχαριστώ στον Νίκο του Κατζηνικολάου που στην πρωινή εκπομπή μου ευχήθηκε ολόψυχα χρόνια πολλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σας πω τις ευχές για χρόνια πολλά και καλά στα πορτογέζικα βραζιλιάνικα, διότι είμαι ναυτικός ποντοπόρος 70 χρονών, Super Internationale. Και ξεκινώ. Παραμπέ πραβόσε, και με βραζιλιάνικη βαριά προφορά. Παραμπέ πραβόσε, εσταντάντα και λίντα, μου είτε φελισιντάντι, μου τους φαλουσιντίντα. Βίβα Τζόρτζιο. Μόνο που αυτά δεν είναι βραζιλιάνικα, είναι πορτογαλικά. Ίδια γλώσσα είναι. Γι' αυτό το είπα, ρε. Ναι, εντάξει κύριε Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε συναντηθεί πριν 20 χρόνια κάποια στιγμή στη Λεωφόρο Συγκρού. Είχαμε 5 λεπτά μόνο. Ένα βράδυ. Σε ευχαριστώ. Χάρη, καλά, σε καλά. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Εγώ ναι, είμαι. Εσύ. Γεια σου, Γιώργη. Πολύχρονος. Τι είναι, Γιώργο. Τι είναι, Γιώργο. Με υγιές στο μυαλό. Θα σου πω λοιπόν τι ευχή θα σου δώσω. Όταν λέω με υγιές στο μυαλό, είναι ισχύ για την απάντηση που έδωσε η φίλη μου η Κέτη, που την ξέρω πολλά χρόνια, η Γιώτησα η Γαρκούλα. Όταν τη ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος πρόσφατα εάν παίζει ρόλο το μέγεθος στον άντρα για το σεξ. Ναι. Και του απάντησε όχι, παίζει το μυαλό στο σεξ, ό,τι μέγεθο. Οπότε σου εύχομαι να έχεις αυτό το μυαλό εσύ. Κανένα μέγεθος, μόνο το μυαλό που έχεις. Γιατί το δικό σου μυαλό είναι μεγάλο μέγεθος. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα να κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν νομίζεις εσύ ότι κουράστηκες και θες να τα παρατήσεις, να βγεις να κάνεις έκτακτα. Άμα θες να καθίσεις για 30 χρόνια ακόμα να μιλάς και να ακούς τον καθένα μας που βγαίνει και θα λέει, ας γίνεις να το κάνεις. Αν σε ικανοποιεί ψυχικά εσένα και σε κάνει νέο, όπως παραμένεις νέος για τόσα πολλά χρόνια. Που σε ακούω εγώ τουλάχιστον με μεγάλωσε. Εγώ έχω φτάσει 50 και σε ξέρω 40. Σε ευχαριστώ πολύ, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε λέω την ψυχή μου. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Μπίλε. Λοιπόν, εντάξει, πες το, δεν μου λες κάτι ρε Γιώργο. Τώρα υπάρχει περίπτωση που το αγοράσει ο Παναθηναϊκός στη Κινέζοι να του ανάψουν φανελά. Να βάλουν κανένα χρώμα σίμιλαρ με τη σημαία της Κίνας. Δηλαδή μου ροζέ, ξέρω εγώ, κόκκινο. Υπάρχει καμιά τέτοια περίπτωση. Το φαντάζεσαι να πεις τώρα Ολυμπιακούς με τον Παναθηναϊκό και αντί για πράσινο να φωνάνε κανένα ροζ πάλι. Γιατί έτσι του αγοράζουν οι Κινέζοι, έτσι δεν είναι. Δεν κάνω λάθος. Για εκεί πάει. Επειδή εγώ σε εμπιστεύομαι σε αυτά που λες, το σκέφτομαι, λέω. Μήπως ξέρω ότι είχα μια αλλαγή, είπε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, καλό είναι το χρωματοπράσινο, αλλά επειδή είμαστε και από την Κίνα εμείς, να σας το κάνουμε ροζ, να σας το κάνουμε, ξέρω εγώ, κόκκινο το τριφύλι. Λέω ρε παιδί, μήπως έκανα καλιά τέτοια καμιά κοινούλα εκεί, τους έκανα μαρινάκες και τους έβαλε στον κόλπο για να τους βάλει καλά κόκκινο πάνω στο σιρίτι, τι πάτε. Λοιπόν, για τον άλλο τον Παοξή που πήρε εκεί από το 59 και μετά πόσα έχει ο Ολυμπιακός, ας το ιστορία, ας μετρήσει τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, τα double, σε όλα τα αθλήματα, ας μετρήσει τις σίτες που έχουν μετρήσει όλες οι ομάδες, γιατί δεν μετράει μόνο το πρωτάθλημα, ξέρεις, εδώ υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Βασίλη, εμείς που είμαστε κλόουν οι Ολυμπιακοί που λες και μετράς κλόουν, βέβαια έχει γράψει τον αριθμό νούμερο 1, Bill Pan. Bill Pan, εντάξει, ο πρώτος κλόουν. Και ύστερα ακολουθούν οι υπόλοιποι, έτσι δεν είναι, ρε Γιώργη. Λοιπόν, πάρε λοιπόν τον εαυτούλη σου πρώτον από όλους, Bill Pan, εντάξει, πας και σε κόκκινη περιοχή, μαθαίνω ότι πήγε στο Κιάτο, λέει, και πήγε τη θάλασσα, έτσι είναι, Bill. Όπου υπάρχει θάλασσα υπάρχει και πολιτισμός. Άμα δεν υπάρχει θάλασσα, καλώς τους ήρθανε, λέει, οι βλάχοι. Και όπου λυπάμαι και καημούς. Και όπου λυπάμαι και καημούς. Λοιπόν, η μουσική σου απίστευτη, θέλω να ξέρεις κάτι,
Έμαθα για κάτι ότι έχει δώρο, λέει. Από το Millwall, είναι αλήθεια, ρε Γιώργο. Τι πες, έχω. Πάνε, από το Millwall, μου είπαν ότι σου στείλανε δώρο σήμερα, είναι αλήθεια ή όχι. Όχι, ρε. Άντε, σου στείλανε από το Millwall. Ποιο είναι αυτό. Κάποιο μου είπε ότι από το Millwall σου στείλανε δώρο. Όχι, ρε. Λέω, όχι, ρε. Καμιά σχέση, όχι. Α, εντάξει, τότε είμαι εκτός θέματος. Ποιο είναι αυτό το πράγμα. Κάποιο μου είπε, τώρα κάποια ψυχή μου είπε ότι κάποιο έστειλε από το Millwall δώρο. Και ενώ έστειλε. Όχι, όχι, δεν καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει, τότε. Έγινε. Πληροφορία. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου να σε καλά, γεια. Για χαρά, ευχαριστώ. Έλα. Γεωργίου. Ο καλό τον ναι. Καλησπέρα, αγαπητέ μου, καλησπέρα. Τώρα οικονομήσαμε τώρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, να σε πάντα καλά, πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα πώ ανοίγει τελικά, δεν λε όμω. Τα 93. Άμα Παναγία μου, όχι, ξέρεις γιατί με προβλημάτισες, γιατί λες με μεγάλη χαρά τα μηνύματα, αλλά για τα κεράκια κουβέντα. Δεν έχω, δεν κάνω τσουτσάκο, δεν θα σβήνω τσουτσάκια. Κυρότερος από τους σαμπουτζάκες μου, αδερφέ μου, όταν κάποτε έκανε γενέθλια στην κυβέντα, πήγαν ένας φίλος και τις έφερε τώρα να πυροσβεστήρα, αλλιώς δεν σβήναν. Και της λέει, για δεν έβαλες ένα, και λέω να βάζανε, θα είναι μεγαλύτερο αυτή η τούρτα. Τι κάνεις, Γιουργαρά? Καλά, εσύ τι γίνεται? Καλά, φίλε μου. Η αδερφή σου τι κάνει? Καλά είναι, πολύ να, καλά. Να της δώσει χαιρετισμούς. Αντέφχεται και αυτή να τα εγκατοστήσεις, λέει. Θέλω να πω τώρα σε αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα τότε που πεζόντουσαν στο ΠΟΚ και στη Βόρειο Ελλάδα ξεχωριστά τα έπαιρνε για πλάκα γιατί δεν είχε αντιπάλους. Είναι λάθος, Γιώργο. Δηλαδή όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Απόλλωνα και ο Ολυμπιακός με την προοδευτική, τη μεγάλη προοδευτική, τι διαφορά υπήρχε, ρε φίλε? Υπήρχε διαφορά. Κάτσε. Μα δεν έπαιζε, άκουσα, δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός μόνο με την προοδευτική. Όχι, έπαιζε με τον Εθνικό Πυρός, ναι. Έπαιζε με τον Αργοναύτη, έπαιζε με τον Ατρόμητο, ναι. Πυρός, έπαιζε με τον Άρη Νίκη, ας μη σπάλλον. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή ο Εθνικός. Ο Πανιόνιος που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, πόσο μεγάλη διαφορά. Για θυμίσω εσύ που ξέρεις, γιατί έχεις ζήσει, για σκέψου ποιος ήταν ο Φωστήρας. Ποιος? Ο Φωστήρας. Ο Φωστήρας. Πολύ μεγάλη ομάδα τότε. Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Αθηναϊκός, πολύ μεγάλη. Ο Αθηναϊκός όχι τόσο. Όχι, ναι, τόσο. Ο Φωστήρας, καλά, πολύ μεγάλη ομάδα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιζε με την ΑΕΚ, ίσως και με πιο ισχυρότερες ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα δεν τον έπαιρνε. Επειδή κατετάσσει τον πρώτο στον Περέα. Ερχόταν και έπαιζε μετά. Και ναι, μπαίνουν οι νικητές. Κάτι σαν Final Four με τους νικητές και με Θεσσαλονίκη. Και με Θεσσαλονίκη και τους καθάριζε. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού να είναι άπλητα και όλα τα άλλα που έχουν πάρει οι υπόλοιποι να είναι λουλάκια, ρε Γιώργο. Δηλαδή, τα άπλητα ο Ολυμπιακός από ποιους καθάρους τα πήρε? Αυτό δεν μπορεί, σε αυτό το θέμα μπορεί να μας δώσει κάποιος απάντηση. Εύχομαι να τα εγκατοστήσεις. Για καλά, Γιώργο, για να καλά. Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Να σας ευχηθώ να είστε χιλιόχρονος και ευτυχισμένος. Σε ευχαριστώ. Να χαίρεστε το κοριτσάκι σας, κάθε καλό και τύχη να έχει. Εγώ θα σας αναχωρήσω. Γιατί θα το πάρω λίγο πιο σοβαρά από ότι οι υπόλοιποι ομοειδεάτες μου. Πρώτη φορά παίρνω, δεν θα ξαναπάρω γιατί δεν θέλω να ξανακούσω. Ένας κλόν που το λένε Ηλίας. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ και στεναχωριέμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Τα λέμε αύριο στις 7. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλά περάσαμε και σήμερα. Γεια χαρά.